Χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βγάλει το άχτι σου. Σήμερα θα διαβάσω πρώτα γρήγορα κάποια μηνύματα. Για πάμε. Ρωτάει η Ελένη Απολούτσα. Πόσο χρονών είσαι? Ελένη Απολούτσα, είμαι 20. Χρήστος από Κουκάκι. Γιατί πιστεύουμε ότι το δικό μας πρόβλημα είναι μεγαλύτερο από τον άλλον? Χρήστος από Κουκάκι, θα σου φέρω σαν παράδειγμα. Είναι δύο φίλοι. Ο ένας έχει νταλίκα και ο άλλος έχει παπάκι. Και λέει ο ένας που έχει το παπάκι: Φίλε, πάμε κέντρο. Είναι πανεύκολο να μπαρκάρεις. Καταλάβεις τι συμβαίνει? Έτσι αντιμετωπίζουμε το κάθε τι. Δεν βλέπουμε ο άλλος το δικό του πρόβλημα. Κοιτάμε τι έχουμε εμείς. Επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας συνήθως. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, έτσι. Γιατί δεν είναι όλα αρνητικά. Υπάρχουν και θετικά. Υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι που δεν το βλέπουν έτσι. Κάποιος ανώνυμος φίλος με ρωτάει τι ώρα είναι τώρα. Φίλε μου, τώρα είναι 6 και 4. Έχουμε γραμμή. Γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Μένα είναι Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σε ευχαριστούμε. Πες μας για αυτό που θέλεις. Ήθελα να πω ότι είμαι πολύ αδικημένος. Με πνίγει το δίκιο. Εγώ είμαι ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Έχω πάει παντού και από παντού με έχουν κόψει. Από Fame Story, Super Idol, X Factor, παντού. Είμαι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που δεν αναγνωρίζει το ταλέντο μου και μάχομαι, προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνομαι, τραγουδάω συνέχεια. Σε καταλαβαίνω, Κώστα. Σε καταλαβαίνω. Αφήστε. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, προσπαθώ συνέχεια και δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πιέζομαι και εγώ τραγουδάω σε μαγαζιά και ο κόσμος κάνει πανζουλισμό, κάνει ο κόσμος για μένα. Δεν είμαι τυχαίος, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν με αφήνουν να φανώ στην τηλεόραση να φανώ, να δείξω το μεγάλο σπουδαίο ταλέντο μου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Θέλεις να μας τραγουδήσεις κάτι? Εντάξει. Μα πού να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω αφού είσαι όλη μου η ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας τραγούδησες. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σπουδαίο ταλέντο μιλάμε? Ναι, καταλαβαίνω. Τι να πω, να αφήσω το τηλέφωνό μου? Στο τέλος να αφήσω το τηλέφωνό μου μήπως? Όχι, καλύτερα μην αφήσεις από το τηλέφωνο. Εντάξει, αν αφήσεις ξαναπάρε. Θα ξαναμιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα έτσι να το πω. Ευχαριστώ. Μου έδωσε το πάτημα. Το βήμα. Σε ευχαριστώ. Μου έδωσε το βήμα. Το πάτημα. Για να ακουστώ κι εγώ. Γιατί δεν έχω αυτή την ευκαιρία. Να σε καλά. Κατάλαβε, δεν την έχω αυτή την ευκαιρία. Και εδώ εσύ μου την έδωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Όποτε θέλει, ξαναπάρε. Ακόμα να βγάλει το άκουσε στο τέλο του. Να μας στέλνει τα μηνύματά σας, να παίρνει τηλέφωνο και να ξαναλέμε. Να είστε όλοι καλά.